Εδώ για το θεατρικό, η ωραία μου κυρία που είστε εσείς. Είναι βασισμένο στο Πυγμαλίωνα, να τον περνατσώ. Ναι. Μιλάμε για την πρόζα δηλαδή του Πυγμαλίωνα, για το Πυγμαλίωνα, ναι. Είστε η πρωταγωνίστρια, κυρία Ματσούκα. Είναι, είναι. Θέλετε να μας πείτε λίγα πράγματα για το έργο. Είναι μια γυναίκα ταπεινής καταγωγής, η οποία μέσα από την εκπαίδευση που της δίνει ο Πυγμαλίων, που στο έργο μας είναι ο Κώστας ο Κούκλας, καταφέρει να πείσει ότι και να ξεγελάσει και την καταγωγή της. Κυρία Ματσούκα, είστε μόνοι αυτή την περίοδο? Α, τέτοιες ερωτήσεις δεν μου κάνεις. Αχ, ξέρεις. Είστε πιο ανανεωμένη, πιο φρέσκια. Ναι, αυτό που λένε εμφανώς ανανεωμένη. Έχω μια βασική αρχή όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, τα 15-16, να μην μιλάω ποτέ για το τι μου συμβαίνει στην προσωπική μου ζωή. Ακόμα και αν αυτό δεν είναι αξιολόγου. Πολύ συχνά δεν είναι αξιολόγου. Αλλά αποφεύγω να πω και ακόμα και αυτό, το ότι είμαι μόνιμο, ας πούμε. Μου φαίνεται αστείο. Σας έχουν απαθανατήσει όμως πολλάκις. Και τώρα εσείς δεν έχετε απαντήσει σε όλες αυτές τις φήμες ή σε όλα αυτά τα φωτογραφικά καρέ. Όχι, μωρέ, είναι ανόητο. Η ζωή συνεχίζεται, υπάρχουν πολύ σημαντικά πράγματα γύρω μας για όλους μας. Και παρόλο που με ενοχλεί όσον αφορά τον μικρό κόσμο μου, ναι, είναι λογικό να ενοχλείς από ψέματα που γράφονται. Δεν μπορώ όμως να δώσω τόσο μεγάλη έμφαση και να γίνω υπερβολική. Είναι αστεία πράγματα στο τέλος της ημέρας, αλλά ναι, προσπαθώ να τα λύσω αυτά πλέον νομικά. Έχω γίνει λίγο δικομανής, κάνω μηνύσεις. Ωστόσο, η αδερφή σας Μαρία παντρεύτηκε πέρυσι, ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας. Εσείς πότε ή δεν θέλετε ή είστε κατά του γάμου? Καθόλου κατά δεν είμαι, ούτε υπέρ, είμαι ούτε κατά. Μάλλον είμαι υπέρ όταν υπάρχουν δύο άνθρωποι που είναι ερωτευμένοι και αγαπιούνται, όπως η αδερφή μου με τον Θέμη, τον άντρα της. Είναι υπέροχο να συμβαίνει. Αλλά δεν το ξέρω, δεν είμαι medium, δεν ξέρω. Όλα αυτά λέει η γιαγιά μου, είναι τυχερά, έτσι κάπως.